Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άρχισε η επέλαση της ψυχρής λίμνης με ακραίες καταιγίδες, αλλεπάλληλες συσκέψεις στην πολιτική προστασία. Σε ποιες περιοχές υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών. Ισχυρή σύσταση στους πολίτες. Στη Βουλή, ως ονούπο το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ποιες είναι οι κυριότερες τομές που φέρνει και οι δικλείδες προστασίας. Στο στούντιο του Blue Sky, ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης. Τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ στη Λευκοσία. Στην ατζέντα, ενέργεια, εμπόριο, ασφάλεια και οι εξελίξεις στο Κυπριακό. Συλλαλητήριο από αρνητές των νέων ταυτοτήτων στη Θεσσαλονίκη, παρά τις διευκρινήσεις από την κυβέρνηση. Ξεκίνησε την επέλασή της η κακοκαιρία Ντάνιελ, που θα πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας τα επόμενα 24 ώρα και μέχρι την Τετάρτη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές που χαρακτηρίζονται ως ακραίες και οι καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις με μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Την ονομασία Ντάνιελ έχει πάρει κακοκαιρία που ξεκίνησε να σφυροκοπά τη χώρα με τον ισχυρό όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα να είναι το κύριο χαρακτηριστικό του και για την οποία είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στη δίνη του τις επόμενες ημέρες. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα χτυπήσει τη χώρα μας από το βορρά προς το νότο. Καθώς το ισχυρό βαρομετρικό θα κατευθύνεται προς το νότιο Ιόνιο, θα αποκτήσει μεγαλύτερη ενέργεια με αποτέλεσμα να λάβει και τροπικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται στο νότιο Ιόνιο και προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής να δούμε να σχηματίζεται ακόμη και μεσογειακός κυκλώνας. Οι περιοχές που θα δεχτούν το ισχυρότερο χτύπημα της κακοκαιρίας Ντάνιελ είναι η Ανατολική Ήπειρος, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, οι Σποράδες, η Πελοπόννησος, ακόμη και το Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ στην Αττική οι δυσκολότερες ημέρες φαίνεται να είναι η Τρίτη και η Τετάρτη. Το ευχάριστο είναι ότι οι βροχές θα πέσουν και στον Εύρο, που υπάρχουν ακόμα εστίες φωτιάς. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ραγδαίας αυτής μεταβολής των καιρικών δεδομένων θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως ακραίες, καθώς θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους με εμφάνιση ακόμη και υδροστρόβιλων, αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ηπειρωτική χώρα. Οι επικείμενες έντονες βροχοπτώσεις έχουν στρέψει την προσοχή του κρατικού μηχανισμού κυρίως στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες φωτιές του καλοκαιριού, καθώς υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Εύβοιας. Την ίδια ώρα, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας στην Κέρκυρα, 8 πτήσεις δεν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού, με τουλάχιστον 3 από αυτές να σε κοντινά αεροδρόμια. Το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα δημιούργησε προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση του νησιού λόγω πτώσης καλωδίων. Ενώ από θαύμα σώθηκαν ο ιδιοκτήτης και πελάτες ταβέρνας στον παραλιακό δρόμο της Γαρίτσας μέσα στην πόλη της Κέρκυρας όταν δέντρα έπεσαν στην επιχείρηση. Η κατάσταση και η ένταση των φαινομένων στις διάφορες περιοχές της χώρας από μέρα σε μέρα θα παρουσιάζουν διαφορές και το επίπεδο συναγερμού θα αξιολογείται συνεχώς. Ενώ στο Υπουργείο Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας και υπό τον Υπουργό Βασιλική Κίλια συνεχίσουν οι συσκέψεις για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, ο μετεωρολόγος, είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάνναρε. Καλησπέρα. Τώρα, κύριε Γιάνναρε, γιατί έχει δημιουργηθεί τέτοια αναστάτωση με αυτή την κακοκαιρία? Τι είναι αυτό το οποίο τρομάζει και υπάρχει τέτοια εκγρήγορση? Τι πρέπει να φοβόμαστε? Κοιτάξτε, πρόκειται για μια κακοκαιρία η οποία έχει πολύ επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τα πολλά μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία προγνωστικά φαίνονται αυτή τη στιγμή στα μοντέλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Μιλάμε για ύψη βροχής τα οποία αθρηστικά από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, ενδεχομένως και την Πέμπτη το μεσημέρι, φτάνουν σε ύψη βροχής που ξεπερνούν τα 500 χιλιοστά σε περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας. Μιλάμε δηλαδή για τη Μαγνησία, Δυτική Θεσσαλία, τμήματα και της Φιότητας. Είναι πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Mm-hmm. Έχουμε ταυτόχρονα πολύ ισχυρούς ρηπαίους ανέμους και φαίνεται ότι οι καταιγίδες οι οποίες θα εκδηλώνονται θα έχουν διάρκεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά αποτελούν στοιχεία τα οποία δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει δηλαδή φόβος και για τις πτώσεις κεραυνών, για την απώλεια, για τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει για τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό το οποίο συνειδητοποιούμε είναι ότι υπάρχουν αλλεπάλληλες συσκέψεις στην πολιτική προστασία και γενικώς υπάρχει ένα alert. Δεν είναι συνήθις αυτού του είδους οι κακοκαιρίες στα φθινόπωρα. Όχι, όχι. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη. Είναι μια πάρα πολύ έντονη κακοκαιρία. Έχουμε ένα συνδυασμό της λεγόμενης ψυχρής λίμνης, η οποία βρίσκεται ψηλά πάνω από την ατμόσφαιρα της χώρας μας. Έχουμε ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι αυτή η πολύ έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Μιλάμε για ενδεχόμενες χαλαζοπτώσεις και, όπως ανέφερα και προηγουμένως, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι καταιγίδες και τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια. Οπότε αυτό εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα και κυρίως σε περιοχές οι οποίες φαίνεται να επηρεάζονται και χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είναι η Θεσσαλία και η Φθιότητα. Αυτό εκεί κυρίως δηλαδή θα επικεντρωθεί το πρόβλημα, έτσι όπως το δείχνουν τα προγνωστικά σας μοντέλα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, κύριε Γιάνναρε, αυτό σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπόρου ή θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες στη συνέχεια? Κοιτάξτε, με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι θα πάμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης. Οπότε σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός, θα προχωρήσουν δηλαδή τα φαινόμενα. Προγνωστικά, αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι να παραμένουμε σε τιμές θερμοκρασίας κοντά πλέον στις φυσιολογικές για την εποχή, με λιγότερες βροχοπτώσεις. Τώρα, το αν θα μπούμε οριστικά στην εποχή του φθινοπόρου ή όχι, μένει να το δούμε στη συνέχεια. Αλλά για την ώρα δεν φαίνεται να επανερχόμαστε στις συνθήκες πολύ θερμού καιρού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό σας βράδυ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, με επαναβεβαίωση από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδος και του Ισραήλ ότι μεταξύ τους σχέση θα συνεχιστεί. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η ένατη τριμερή σύνοδος κορυφής, όπου τέθηκαν μια σειρά θεμάτων όπως η ενέργεια, η ασφάλεια αλλά και η διεύρυνση με νέα μέλη. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με το πέρας της συνόδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμετοχής και της Ινδίας στην επόμενη τριμερή και χαρακτήρισαν εκτική και επιτυχημένη τη Συμμαχία Κύπρου-Ελλάδος και Ισραήλ. Στη δυνατότητα επέκτασης της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ με τη συμμετοχή και άλλων χωρών όπως της Ινδίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου στη Λευκοσία. Στις κοινές δηλώσεις τους, οι τρεις ηγέτες επεσήμαναν τη στρατηγική σημασία σχέση ανάμεσα στις χώρες τους και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους σε όλους τους τομείς. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τον ενδιαφέρον των χωρών του υφιστάμενου σχήματος στο να αφήσουν γεωπολιτικό καθώς και εμπορικό αποτύπωμα με τη δράση τους. Is currently not a producer of gas, but it is a natural entry point for natural gas into the European market through significant investments that are currently underway in our country. So we have a great interest in seeing how the Israeli and the Cypriot gas can be exported towards the European Union. We have always been firm supporters of the electricity interconnection between our two countries. Natural gas and renewable energy is a prime pillar of cooperation in the region, especially in light of the recent geopolitical developments and energy insecurity, especially in Europe. There is an electricity connector that is being organized right now from mainland Greece to Crete to Cyprus. We would like to have it connected, obviously, to Israel and possibly to the east of Israel, so that we can optimize the use of electricity. We need to do more to coordinate our activities in civil protection, possibly institutionalizing the participation of Israel in European civil protection initiatives. I think this is something that we need to explore. We are already talking to Israel about AI-based solutions that will offer us early detection capability. Στη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο του τριμερού συνόδου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς, συμπεριλαμβανομένου
αντιλαμβανομένη της άμυνας, της οικονομίας, του τουρισμού και του αγροδιατροφικού τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εργασία των δύο χωρών, στην πολιτική προστασία και στην ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στο ενεργειακό διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου Ευρώπης, τόσο μέσω των υποδομών που αναπτύσσει, όσο και μέσω της διασύνδεσης με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χρυστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Χρυστοδουλίδης δήλωσε ότι οι επόμενοι δύο μήνες είναι καθοριστικής σημασίας για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι είναι σημαντικό να γίνεται επανεκκίνηση των ομιλιών για το κυπριακό, ενώ αναφερόμενο στη στάση της Τουρκίας είπε ότι πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια. Οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι μήνες κρίσιμοι σε πολλά. Επίπεδα καταρχάς για το ζήτημα του Κυπριακού να προσυπογράψω την άποψή σου, την προσέγγιση σου ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επανεκκυβήσω τις συνομιλίες του συντομότερο δυνατόν στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ενωμένων. Η Ελλάδα θα είναι πάντα σταθερή υπέρμαχος αυτής της θέσης και βέβαια οι επόμενοι μήνες είναι σημαντικοί και στα πλαίσια των Έλληνων-Τουρκικών σχέσεων. Αντιμετωπίζω τις εξελίξεις με συγκρατημένη αισιοδοξία. Τώρα αυτό διότι πράγματι έχουμε δει στο τελευταίο μήνα μία μείωση της έντασης της σχέσης Ελλάδος και Τουρκίας. Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να φέρει στο εργασιακό τοπίο το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, η διαβούλευση του οποίου τελειώνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Ως στόχο έχει την ενδυνάμωση, των εργαζομένων, την αύξηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Στις διατάξεις του ενσωματώνεται και η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Blue Sky ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Καλησπέρα σας, Υπουργέ, και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Κλήτρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο ωραίο δελτίο του Blue Sky. Και να μου επιτρέψετε εισαγωγικά να σας δώσω συγχαρητήρια, όχι μόνο δημοσιογραφική σας. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο σας. Πρέπει να έχει πέσει, αν θέλετε να το κάνετε. Λοιπόν, μέχρι έχουμε το ζήτημα. Θέλω να συγχαρώ μόνο για τη δημοσιογραφική σας πορεία, αλλά για τις μεγάλες μάχες που το δώσετε στο αγαπημένο μου Twitter, στο οποίο πρωταγωνιστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τη μάχη του εργασιακού, γιατί η αλήθεια είναι ότι δέχεστε πολλές κριτικές και πειρά από την αντιπολίτευση, ότι πάτε να αλλοιώσετε το χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων, τόσο ως προς τα εργασιακά δικαιώματα, όσο και προς τα ωράρια στα οποία θα εργάζονται οι εργαζόμενοι. Και θα ήθελα να μας δώσετε 2-3 διευκρινήσεις, γιατί αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, μπορεί να το καταλαβαίνουμε ορισμένοι, ενδεχομένως να μην είναι πολύ γνωστό τι σημαίνει και στο ευρύ κοινό. Καταρχάς, να πω ότι καμιά πολύ μεγάλη μάχη με εφημερίδες δεν έχει υπάρξει. Την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα των συντακτών είχε ένα άρθρο όπου ένας κύριος εκεί αρθρογράφος περίπου κλαίγοντας έγραφε «Μα γιατί δεν αντιδρά ο κόμμας στο νομοσχέδιο Γεωργιάδη». Άρα μεγάλη φασαρία δεν έχει υπάρξει. Η εκτίμηση προσωπική μου δεν υπάρχει. Εγώ μίλησα για αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δεν μίλησα για αντιδράσεις σωματείων, κοινωνικών εταίρων ή ομάδων. Ήταν και το καλοκαίρι όμως, Υπουργέ. Θα σας πω γιατί. Δεν θα υπάρχει φασαρία για δύο λόγους. Πρώτον, το μισό νομοσχέδιο είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κόμματα που λένε ότι υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, είναι υποχρεωμένα να ψηφίσουν αυτά τα άρθρα. Μπορεί να καταψηφίσουν επί της αρχής το νομοσχέδιο για να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά στα άρθρα που είναι ενσωμάτωση της οδηγίας δεν μπορούν να υπερψηφίσουν. Δηλαδή, αφού οι οδηγίες έχουν υποχρεωτική εφαρμογή, δεν είναι διακριτική μας ευκαιρία καν. Και ήδη μάθαμε στο κυπερίμερη κατά ένα χρόνο. Άρα δεν συζητείτε. Το άλλο μισό νομοσχέδιο πράγματι είναι δικές μας πρωτοβουλίες, όπου όμως πάλι εκεί θα γίνει φασαρία. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό που κάνει το παρόν νομοσχέδιο, κυρία Κλήτου, μεταφράζει σε ένα νομικό κείμενο τις πραγματικότητες που ήδη ισχύουν στην αγορά εργασίας. Και ήδη οι ίδιοι εργαζόμενοι καλώς γνωρίζουν ότι αυτά που γράφουμε γίνονται παράνομα. Ναι. Μου έκανε εντύπωση όταν ανακοίνωσα την πρωτοβουλία μας για το άρθρο για την δυνατότητα του εργαζομένου να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες, όπου σήμερα τι ισχύει? Ισχύει ότι μπορεί κάποιος να
κάνει 2 τετράωρα. Mm-hmm. Με το νομοσχέδιο που κάνουμε θα μπορεί να έχει και 1 οκτάωρο και 1 τετράωρο. Δηλαδή θα μπορεί να έχει και 1 επιπλέον εργοδότη, ακόμα και αν έχει σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρη. Υπήρξαν πρωτοσέλιδα, σκλαβιά, άδωνη, μεσαίωνα, εργασιακό κλπ. Ναι. Εγώ τώρα κάνω μια καλόπιστη ερώτηση σε κάθε δημοσιογράφο που συναντώ. Καλά, όλοι οι άλλοι μπορούν να πούνε ότι εκπλήσονται με το συγκεκριμένο άρθρο. Οι δημοσιογράφοι μπορούν πραγματικά να εκπλήσονται. Να κάνω μια διευκρίνηση. Αυτό το 8ωρο συν 4ωρο αφορά όλους τους εργαζόμενους και τους δημοσίους υπαλλήλους ενδεχομένως. Όχι, συγγνώμη. Εγώ ως υπουργός εργασίας έχω αρμοδιότητα και νομοθετώ μόνο για την ιδιωτική εργασία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν υπάγονται σε μένα, υπάγονται στην κυρία Κεραμέως ως υπουργός εσωτερικών. Ωραία, να τα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ μιλάω αυτά. Πάντα για, για την ιδιωτική οικονομία. Τελειώνει στις 8 Σεπτεμβρίου η διαβούλευση και εισάγεται προς συζήτηση. Έτσι. Ακολουθείται κοινοβουλευτική διαδικασία. Από αυτή τη διαβούλευση έχουν προέλθει στοιχεία ή επιμέρους ενότητες που έχετε κάνει βελτιώσεις. Περίπου 200 σχόλια. Ναι. Εμείς θα τα ομαδοποιούμε τώρα. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο τελικό κείμενο και θα υιοθετήσουμε ορισμένα από αυτά τα σχόλια. Θα ανακοινώσω μάλιστα και ποια ακριβώς υιοθετώ. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το επίπεδο των σχολείων και υπήρξε πολύ ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, αλλά και υπήρξε σοβαρή ανάλυση. Δεν ήταν επιδερμική όπως την κάνει η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το οποίο δίνει και μια ωριμότητα μπλα κοινωνίας. Σας δίνει και εσάς έναν οδικό χάρτη του πώς θα κινηθείτε. Μου δείχνει μια ωριμότητα. Ναι. Ο κόμος καταλαβαίνει, παραδείγματος χάρη, όταν νομοθετούμε τη συμβάση μηδενικού χρόνου κατά παραγγελία, ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι υπέρ του εργαζόμενου. Για τον πολύ απλό λόγο. Σήμερα, όπως πάει να κάνει εξτραδάκι, το κάνει παράνομα. Mm-hmm. Το παίρνει τηλέφωνο μια επιχείρηση, του λέει: ξέρεις, έχω μια δουλειά αύριο, έλα να δουλέψεις. Πηγαίνει, παίρνει το μαύρο, το πεντάρικο ή το εικοσάρικο ή το τριαντάρικο, όπως μπορείς, και φεύγει. Αν όμως τον πάρει μια μέρα και την άλλη, του πει: ξέρεις, τελικά δεν έχω δουλειά, μην έρθεις, δεν παίρνει το μεροκάματο. Ή αν τον πάρει μια φορά και την άλλη, το πάρει κάποιον άλλον, πάρει δεν παίρνει το μεροκάματο. Ενώ τώρα το νομοσχέδιό μας θα έχει κανονική σύμβαση, θα έχει ελάχιστο ώρες απασχόλησης. Αν τον φωνάξουν και δεν γίνει δουλειά, θα πρέπει να του πληρώσει το μεροκάματο. Λέει, βελτιώνεται κατά πολύ. Βελτιώνεται κατά πολύ η θέση του εργαζόμενου. Κατά πολύ από ό,τι ισχύει σήμερα. Κάθε διάταξη που έχουμε μέσα βελτιώνει κατά πολύ τη θέση του εργαζόμενου σε σχέση με το σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, η πραγματικότητα όμως παραμένει, κύριε Υπουργέ, αυτή που περιγράψατε κι εσείς, ότι στην Ελλάδα σήμερα και μετά την έξοδο από τα μνημόνια και παρά τους θετικούς δείκτες που καταγράφονται και το αναγνωρίζουν εχθροί και φίλοι, ο μισθός δεν φτάνει, η ακρίβεια είναι μεγάλη. Συν το ότι υπάρχει και ακόμα ένας εργασιακός μεσαίωνας, ενώ ως προς τους επαχθείς όρους και συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι, τους οποίους ακούγονται ενστάσεις ότι δεν έχετε καταφέρει να ελέγξετε. Καταρχάς, το νομοσχέδιο που φέρνουν έχει και πολλές άλλες ρυθμίσεις, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τη μείωση γραφειοκρατίας για τις επιχείρησεις που χρησιμοποιούν τα κίνητρα για τις επιχείρησεις να το χρησιμοποιήσουν, τα βαρύτερα πρόστιμα στην υποδηλωμένη εργασία σε περίπτωση που χρησιμοποιεί την ψηφιακή κάρτα. Έχει ένα πλέγμα πραγμάτων για να πολεμήσει και τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και να βελτιώσει σοβαρά τα συνδέοντα των εργαζομένων. Έχει μια διάταξη μέσα που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με εργολάβο, παραδείγματος χάρη, μέσω εργολάβου δηλαδή, θα πληρώνουν το εποχικό επίδομα, αλλά μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί δεν παίρνουν το εποχικό επίδομα. Λέω ένα παράδειγμα. Ή είναι υποχρεωμένη η εταιρεία των εργολάβων που προσλαμβάνει εργαζόμενο να την ενημερώνει για ποιον επιχειρηματία ή ποια επιχείρηση προσλαμβάνει, ώστε να μπορεί να συμβαδίσει η σύμβασή του με αυτό που ισχύει στην επιχείρηση αυτή. Έχει πολλές μέσα καινοτομίες υπέρ των εργαζομένων που ταυτόχρονα κάνουν και πιο ξεκάθαρη και σωστή τη σχέση με τον εργοδότη. Ναι. Δεν λέω θα τα λύσουμε όλα με ένα νομοσχέδιο, αλλά πιστεύω ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Τώρα, ως προς τα εισοδήματα που είναι άλλο πράγμα. Η αξία της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, κυρία Κλήτου, μεγαλώνει. Δημοσίευσα προχθές ένα tweet με τα στοιχεία από την Εργάν, το οποίο επεξεργαστήκαμε με τους συνεργάτες μου. Έχουμε αυτήν την τετραετία περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις εργασίας και το κυριότερο, έχουμε 430.000 περισσότερες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το 2019. Δηλαδή, 400.000 άνθρωποι είχαν σύμβαση μερικής απασχόλησης και αυτή έγινε πλήρους απασχόλησης. Αυτό είναι μεγάλη αύξηση των εισοδημάτων του. Είναι σχεδόν διπλάσια εισοδήματα από ό,τι έπαιρναν στο 4ωρο με το 8ωρο. Άρα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βήμα μπρος και στα εισοδήματα. Τώρα, το αν φτάνουν τα εισοδήματα, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Γιατί αυτή είναι να κάνει τον πληθωρισμό, όχι να κάνει να ξεδιπλώσει. Ναι, είναι πολλά τα προβλήματα. Άλλωστε, το δικαίωμα που δίνουμε για τη δεύτερη εργασία το δίνουμε για να μπορεί να αυξήσει ένα εργαζόμενο τα εισοδήματά του, αν θεωρείται δεν βγαίνει. Για να βγει ο μήνας, Υπουργέ. Όμως, θα σα πω γενικά τη γνώμη μου. Υπάρχει μια άποψη αντιπολίτευση που λέει έχασαν εργαζόμενο εισόδημα.
Και σκέφτομαι λίγο φωνάχτα. Είχαμε εκλογές πριν από δύο μήνες και μάλιστα απανωτές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πήρε μια σαφή πλειοψηφία και ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μια συντριβή. Εάν οι εργαζόμενοι, που είναι μεγάλη πλειοψηφία, είναι 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι, αν το εκλογικό μας σώμα είναι 6,5 εκατομμύρια, τα 4,5 εκατομμύρια είναι εργαζόμενοι. Γιατί είναι σε ενεργή ηλικία, είναι αυτοί που ψηφίζουν. Εργάζονται εδώ και ψηφίζουν. Σωστά. Αν περνάνε χειρότερα σήμερα από το 19 θα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Είναι λογικό αυτό. Δεν τι κάναμε, μάγια τους κάναμε. Προφανώς περνάνε όχι, καλύτερα. Αλλά αυτό, μα επειδή αλλά περνάνε αυτό, καλύτερα, μας ψηφίσανε. Δεν μας ψηφίσανε από συμπάθεια. Προσέξτε. Εντάξει, είναι ένας λογικός συλλογισμός. Υπάρχει και ένας άλλος όμως λογικός συλλογισμός που λέει ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να σας ασκεί κριτική, ενδεχομένως και διαλυτική κριτική, ώστε να επιχειρείτε να βελτιώσετε και τις επιδόσεις σας. Και αυτό κάνουμε και εμείς. Εγώ δεν λέω ότι η προσπάθειά μας σταμάτησε επειδή κερδίσαμε τις εκλογές. Το αντίθετο, έχω αναλάβει πρόγραμμα εργασία δύο μήνες και είμαι ήδη με το πρώτο μου νομοσχέδιο, με σοβαρές κινητομέρειες, όπως είπατε, και πάω στη Βουλή. Δεν έχω αφήσει να περάσει ένα 24ωρο χωρίς να είμαι εκεί και να δουλεύω. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι μου έδωσε ο κ. Πρωθυπουργός μια συγκλονιστικά επίσης άλλη μια μεγάλη ευκαιρία στην πολιτική μου σταδιοδρομία και θα την αξιοποιήσω κατά τον καλύτερο τρόπο εποφελία εκ των εργαζομένων και σας το εύχομαι. Και η δουλειά συνεχίζεται. Γιατί αν πάτε εσείς καλά, σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι θα είναι καλύτερα. Δεν είναι λογικό. Τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Και η οικονομία μας φέτος, 2023, πάει εξαιρετικά καλά. Είμαστε μια από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που θα κλείσουμε με σοβαρή ανάπτυξη το 2023. Πλέον πολύ μεγάλες χώρες της Ευρώπης είναι ήδη, αν όχι στο μηδέν, ακόμα και σε ύφεση. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Το βάζω σαν γενικότερα πολιτικό ζήτημα, αλλά από την άλλη είσαστε και υπουργός εργασίας και ενδεχομένως να μπορείτε να δώσετε μια απάντηση. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι εργασιακοί τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, που λέμε εδώ και 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ότι καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσώπων που θέλουν να εργαστούν και το κυριότερο, απροθυμία. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί εάν όλες αυτές οι βελτιώσεις τις οποίες αναφέρετε ισχύουν και πράγματι ο τουρισμός και από προσωπική έρευνα που έχω κάνει δίνει καλό εισόδημα, αλλά παραμένουν δύσκολες και επαχθείς οι συνθήκες που εργάζονται οι εργαζόμενοι. Πώς μπορούμε αυτό λίγο να το παλατζάρουμε για να μην αναγκαζόμαστε να κάνουμε εισαγωγές? Το εργαζόμενο στον τουρισμό είναι 60.000 θέσεις εργασίες. Δεν είναι και μικρές, δεν είναι λίγες. Είναι μεγάλη τρύπα. Σημειώστε ότι η συλλογική κλαδική σύμβαση των τουρισμών είναι πολύ ψηλή, είναι 1.200 ευρώ. Δηλαδή είναι σοβαρό εισόδημα. Και μάλιστα, αν σκεφτεί ότι ένα εργαζόμενο τουρισμό σε διάφορε θέσει, όχι όλε, αλλά σε αρκετέ θέσει παίρνει και μπουρμπουάρ, αυτό μπορεί να του ανεβάσει ακόμα το εισόδημα του ακόμα περισσότερο. Κατά συνέπεια, εδώ δεν ισχύει και αυτό που λέμε δεν δίνουν λεφτά, εδώ δίνουν και λεφτά. Δίνουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν δίνουν όμως καλές συνθήκες διαβίωσης, δεν δίνουν καλά ωράρια εργασίας, είναι συνεχής η εργασία. Είναι όμως για μερικούς μήνες, είναι εποχική, δεν είναι για όλο τον χρόνο. Δεν σας κρύβω ότι και εμένα με προβληματίζει, ξέρετε, μπαίνω στο γραφείο μου οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων, μου λένε έχουμε έλλειμμα εργασίας και κάνουν έτσι να φέρουμε εργάτες στο εξωτερικό. Μπαίνουν του τουρισμού το ίδιο, μπαίνουν οι κατασκευαστές το ίδιο. Μπαίνουν των αγροτικών συνεταιρισμών το ίδιο. Τι σημαίνει, ότι είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχει ένα μεγάλο κλάδο οικονομία που να μην δηλώνει ότι έχει μεγάλο έλλειμμα εργαζομένων. Και μη σκεφτεί κάποιο ότι δεν αναφέρει από το εξωτερικό να πληρώνουν λιγότερα. Γιατί αυτό δεν ισχύει. Όταν φέρνει ένα εργαζόμενο νόμιμα με μετάκληση σε μια δουλειά στην Ελλάδα, παίρνει τη συλλογική σύμβαση του κλάδου. Παίρνει τα ίδια λεφτά με τον Έλληνα δηλαδή. Άρα δεν θα πάρει λιγότερα όσα θα του Μπαγκλαντέ ή όσα θα του Πακιστάν. Ανεθνόμενο, έτσι. Δεν εννοώ ανεθνόμενο και είναι άλλο πράγμα και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμεί παρά μόνο με το πρόστιμο. Λοιπόν, άρα εδώ κάτι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Εμείς θα δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος φέτος με τη ΔΥΠΑ στα προγράμματα καριέρας, το πώς θα δίνουμε στον κόσμο δουλειά, πώς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του εργασιακού του βίου, πώς θα ενημερώσουμε καλύτερα τους πολίτες μας για τις πολλές προσφερόμενες θέσεις εργασίας που υπάρχουν πια στην ελληνική αγορά εργασίας. Φτιάχνουμε ειδική πλατφόρμα, το Rebrain Greece, για να ενημερώσουμε Έλληνες του εξωτερικού για τις θέσεις στη δουλειά τους, στο δικό τους τομέα, προσφέρονται πια και καλά αμοιβόμενες στην Ελλάδα, για να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αντιστρέψουμε αυτήν την εικόνα του ελλείμματος στην αγορά εργασίας. Φυσικά, γιγαντιά προγράμματα επανεκπαίδευσης προσωπικού μας, για να τους κατευθύνουμε σε ειδικό το που έχει ανάγκη σήμερα η αγορά εργασίας. Πολλοί έχουν
δεξιότητες που σήμερα πια δεν τις χρειάζεται η αγορά εργασίας. Είναι αλήθεια αυτό και αλλάζει πάντα. Και η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται τα πάνω κάτω. Ο κόσμος αλλάζει με τώρα, να φύγουμε λίγο από τα. Τη διαχειριστική. Αυτό το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ ωραίο παιδί. Λοιπόν, είσαστε και πιο ήρεμος από το παρελθόν, από ό,τι σας βλέπω. Λοιπόν, φεύγουμε από ζητήματα διαχειριστικής ασύλης, κυβερνητικής εννοώ, και πάμε στα γενικότερα πολιτικά. Μία από τις αιτιάσεις που ακούω το τελευταίο διάστημα πολύ έντονα και πολλά ερωτηματικά που μπαίνουν και με αρθρογραφίες και με τοποθετήσεις και των δημοσιογράφων και κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, είναι ότι υπάρχει πλημελής έλεγχος. Πλημελής έλεγχος στην τροχέα, στην αστυνόμευση στους δρόμους. Πλημελής έλεγχος στο πώς καταφέρνουν και έρχονται ορδές ακροδεξιών και φτάνουν και σκοτώνουν στη Φιλαδέλφεια. Πλημελής έλεγχος για το πώς καταφέρνουν οι δουλέμποροι και διεμπαίνουν, φέρνουν τα φορτώματα των δυστυχισμένων ανθρώπων, μπαίνουν ανάποδα στις εθνικές οδούς, δημιουργούν δυστυχήματα κλπ. Τι έχει ξεφύγει? Καθώς, όσο αφορά το δικό μου τομέα αρμοδιότητας, θα παρουσιάσω και στη Βουλή σχετικά στοιχεία. Έχω δεσμευτεί στη συνεδρία που θα κάνουμε το νομοσχέδιο. Πήγαμε φέτος τον Αύγουστο σε ρεκόρ ελέγχων όλων των εποχών και σε ρεκόρ προστίμων. Άρα, όχι μόνο πλημελής έλεγχος δεν υπάρχει, υπήρχε πραγματικά πολύς έλεγχος. Και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας πια, θέλουμε να παρακολουθούμε τα πάντα σε πραγματικό χρόνο και δεν θα ξεφύγει σε κανένας. Να ξέρετε, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, πρακτικά η μαύρη εργασία θα είναι αδύνατη σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Και το λέω για να κάνουν όλα τα κουμάντα τους για το τι έρχεται. Άρα, έλεγχο κάνουν όσο μπορούμε περισσότερο. Τώρα, όλα όσα αναφέρετε δεν έχουν όλο το ίδιο βάρος. Παραδείγματος χάρη, στην επέλαση των Κροατών χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, προφανώς υπήρξε πλημελής έλεγχος. Το αναγνώρισε ο ίδιος ο Υπουργός, υπήρξαν και κυρώσεις στους επιτελείς ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, οι μεταναστευτικές ζώνες είναι άλλο πράγμα. Μεταναστευτικές ζώνες κυριαρχεί και είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο. Ο δουλέμπορος που διασχίζει κάθετα τους εθνικούς άξονες, ανάποδα μάλλον, φέρνοντας, μεταφέροντας λαθρομετανάστες, είναι ευθύνη κάποιου να τους σταματήσουν. Έχει, από ό,τι γνωρίζω, όχι μόνο στα σύνορα, που είναι μιας άλλης τάξης θέμα, γνωρίζω, αλλά και όταν μπαίνει μέσα. Αυτό που έγινε στην Εγνατία εδώ, εκεί στην Καβάλα και στην Ξάνθη, έχει σταματήσει πια και έχει υπάρξει αστυνομική παρέμβαση πολύ έντονη. Γι' αυτό που αναφέρεται. Πάντως, εγώ έβλεπα στο Twitter κάποια βιντεάκια, ναι, αυτά, υπουργέ, που τους μαζεύουν μέσα στα βανάκια και τους μεταφέρουν. Και δεν ξέρω τώρα που είναι αλήθεια και που αυτό μπορεί να είναι σκηνοθετημένο, αλλά όχι, πάντως έχουν γίνει χρειάζεται ένας... Αλλά ξέρω ότι έχει κοινοποιηθεί η αστυνομία με πολύ μεγάλη αυστηρότητα εκεί, αυτό λόγο. Άρα, από εδώ και πέρα λέτε ότι θα έχουμε μια... Έχει αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο που λέμε. Αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα στο μεταναστευτικό, υπάρχει, όχι γιατί εμείς κάνουμε πλημελώς τη δουλειά μας, γιατί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να, πάμε τώρα παρακάτω. Τώρα, πώς τα καταφέρατε ως κυβέρνηση και μπλέξατε με τα τσιπάκια του σατανά? Και σας το λέω αυτό γιατί, όχι για να χλεβάσω την όλη διαδικασία της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, γιατί έχουμε μακρά εμπειρία και είναι παράδοση κάθε φορά που αλλάζουν οι ταυτότητες να έχουμε μια κοινωνική εξέγερση μια συγκεκριμένη μερίδα. Αλλά αναρωτιέμαι ειλικρινά, Υπουργέ, τι κάνουμε λάθος και εσείς οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι, και δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ότι όλα αυτά δεν είναι ούτε πράγματα του διαβόλου, ούτε τίποτα περισσότερο. Απαξιωτικά, ούτε χλεβαστικά. Δεν σέβομαι τις ανησυχίες όλων των ανθρώπων. Και σέβομαι αυτούς τους συμπολίτες μου που για τους χι λόγους αντιδρούν στη νέα ταυτότητα. Έχω όμως να τους θέσω ορισμένα ερωτήματα. Στην Κύπρο έχουν πάρει τη νέα ταυτότητα. Έχουν ήδη τη νέα ταυτότητα. Δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Κύπρο? Είναι κάτι άλλο από εμάς? Δεν έχουν εκεί οργανωμένη εκκλησία πιστούς χριστιανούς? Γιατί πήραν ταυτότητα? Μα ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, βγήκε και τοποθετήθηκε. Προσπαθώ να πω και... ότι όταν ξέρετε, είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αν θυμάσαι, πριν από 20 χρόνια με τα barcode και το 666 κλπ. Υπήρχε μεγάλη αντίδραση. Εγώ τότε ως βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Ιερωνύμου είχα εκφράσει την πολιτική του τότε κομματός μου και είχα εκφράσει πολλές από αυτές τις ανησυχίες και στη Βουλή σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Αλλά έρχομαι σήμερα και λέω καλόψα το εξής. Ο κόσμος μας είναι ίδιος με το 2008 ή το 2000. Δηλαδή σήμερα αυτό το κινητό τηλέφωνο δεν το έχει ο καθένας μας? Ναι, προφανώς. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει κινητό τηλέφωνο? Και το λάπτοπ και όλα. Δηλαδή... Μέσα, άμα ανοίξουμε το κουτί, δεν έχει barcode το κινητό τηλέφωνο? Έχει. Δηλαδή έχουμε πάνω μας το 666. Λέει ο κύριος Νατσιός, μα είναι, λέει, ο εντοπισμός του που θα μας βρίσκουν που πηγαίνουμε. Γιατί άμα θέλει κάποιος που έχει πρόσβαση στο κινητό στο τηλέφωνο, δεν βρίσκει που είσαι. Δηλαδή σήμερα μπορούμε πραγματικά να πιστέψουμε ότι αν θέλει και αν μας παρακολουθείς χρειάζεται μια ταυτότητα? Δεν μας έχει παρακολουθήσει με χιλιάδες άλλους τρόπους. Ποια γράφεις ανάρτηση εσύ μόνος στα social media και την ανάρτηση κάνει, ξέρω που την έκανες.
Σωστό. Το ξέρετε αυτό. Τι συζητάμε. Αυτές είναι ανησυχίες πραγματικές, από τις ξεπέρασε η πραγματικότητα. Ναι, γιατί γίνεται αλλαγή ταυτότητας. Ότι... Η αλλαγή ταυτότητας γίνεται διότι είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία υποχρεωτικής εφαρμογής από την 3η Αυγούστου του 2026. Από τις 3 Αυγούστου 2026 όλα τα άλλα έγγραφα θα είναι άκυρα. Δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα σε καμία χώρα της Ευρώπης, ούτε στην Ελλάδα, για πέταμα δηλαδή. Και ο λόγος που έχουν υιοθετήσει οι ευρωπαϊκές αρχές του νέου τύπου ταυτότητα είναι καθαρά θέματα ασφάλειας. Παρά τα αυτά, Υπουργέ, το ερώτημα παραμένει. Είχαμε τον ίδιο κόσμο να κινητοποιείται κατά του εμβολιασμού, έχουμε τον ίδιο κόσμο να κινητοποιείται τώρα κατά των νέων ταυτοτήτων. Πιστεύει σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση, μια παγκόσμια συνωμοσία, ότι οι κυβερνήσεις είναι κακές, ότι είμαστε όργανα ξένων συμφερόντων. Υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες μας. Εγώ θέλω να του πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, οι περισσότεροι από αυτού ψήφισαν πάνω χάρη σπαρτιάτες στις εκλογές. Είναι υπερήφανη σήμερα για το πώς. Είναι το επόμενο θέμα που θα. Δηλαδή, είσαι ένας Έλληνας που ανησυχείς, που θεωρείς ότι ο Γεωργιάδης είναι προδότης, ή ο Μητσοτάκης, και ότι έπρεπε να ψηφίσεις τον Κασιδιάρη γιατί αυτοί είναι πατριώτες. Και εμείς είμαστε προδότες. Μάλιστα. Τώρα που τσακώνται για τα λεφτά. Γιατί είστε καλά ότι ο τσακωμός δεν είναι για ιδεολογικούς λόγους. Δεν τσακώνονται για τις θέσεις τους με τα ιδεολογικά. Δεν τσακώνονται για το λεωφορείο μεταναστευτικό. Προφανώς. Δεν τσακώνονται για το Σκοπιανό. Τσακώνονται γιατί ποιος θα πάρει τα πρώτα 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, μόλις εμφανίστηκαν 300 χιλιάρικα στο τραπέζι, όλος αυτός ο φοβερός πατριωτικός χώρος έγινε κολυμπηθρόξαλα. Ποιος θα φάει τα πρώτα 500 ευρώ. Λοιπόν, αυτές τώρα οι 250.000 ανθρώπων που ψήφισαν αυτούς τους ανθρώπους γιατί θεώρησαν ότι οι υπόλοιποι ήμασταν προδότες. Είναι περήφανοι τώρα με αυτό που αντικρίζουν. Πάντως, πώς τα καταφέρατε ως εξουσία εννοώ της προηγούμενης περίοδου και τώρα έχετε καλείστε να το διαχειριστείτε. Ενώ πήρατε νομοθετική πρωτοβουλία, ενώ προσπαθήσατε να αναστείλετε την επέλασή τους και την εκλογική, εν τούτης να φανούν αυτοί εξυπνότεροι ημών και να έχουμε τώρα αυτό το πρόβλημα με την έμεση συμμετοχή και εμπλοκή του Κασιδιάρη στο πολιτικό γίγνεσθε. Όταν ψηφίσαμε το νομοσχέδιο τότε με τον Μάκη τον Βορειδήμα και εγώ μέσα στη Βουλή, γιατί σε δικό μου νομοσχέδιο ψηφίστηκε, είχε εισάγει τότε υπουργός εσωτερικών την εικαζόμενη ηγεσία. Δηλαδή, τι λέει η διάταξη, ότι ένα κόμμα απαγορεύεται να κατέρθει στις εκλογές ή εκπίπτει τις εκλογές, εάν αποδειχθεί ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος είναι ο Κασιδιάρης ή κάποιος που έχει καταδείξει τον Κασιδιάρη. Τότε, αν θυμάστε, στη Βουλή υπήρξε μεγάλη σύγκρουση, κυρίως με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι καταψηφίζει τη διάταξη. Με βασικό επιχείρημα θα είναι αδύνατον δικαστικά να αποδειχθεί η εικαζόμενη ηγεσία. Και άρα ότι αυτό είναι ένα κενό γράμμα το οποίο θα αφήσει τον Κασιδιάρη να έχει κόμμα. Το είδαμε όμως τώρα, το βλέπουμε κανονικά. Δεν το είδαμε, τώρα θα το δούμε. Ναι. Αύριο ο κύριος Στίγκας είναι στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ναι. Εάν ο κύριος Στίγκας αυτά που είπε στη Βουλή θα τα πει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή ότι οι βουλευτές του δεν ακούν τον ίδιο αλλά ακούν τον Κασιδιάρη. Η συζήτηση με το αν αποδεικνύεται ή όχι η εικαζόμενη ηγεσία. Είναι στο νομοκό και παίρνουν εντολές. Ναι, αυτά που θα πει και στο δικαστή εννοώ. Ναι. Μόλις ο δικαστής διαπιστώσει μετά από τη μαρτυρική κατάθεση του αρχηγού του κόμματος αυτού, όπως έχει δηλωθεί στον Άριο Πάγο, ότι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, εφαρμόντας τον νόμο, πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία έκδοσης των βουλευτών αυτών από το βουλευτικό αξίωμα. Mm-hmm. Διότι αυτοί είναι παράνομοι βουλευτές. Mm-hmm. Άρα ο νόμος υπάρχει και είναι εκεί και μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουν οι δικαστές. Ούτε μπορώ να προκαταλάβω την απόφαση των δικαστών. Μπορώ να σας πω ότι το νομικό όπλο στη δικαιοσύνη για να εκπέσουν σπαρτιάτες υπάρχει. Το δύσκολο που θα ήταν πώς θα αποδείξεις την εικαζόμενη ηγεσία έχει πάυσει να είναι δύσκολο γιατί το δηλώνει ο αρχηγός του κόμματος. Σωστό. Άρα, άρα αύριο είναι η μέρα η οποία θα κρίνει πάρα πολλά. Κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι πολλά, αυτοί θα εκπέσουν όλοι από τη Βουλή διότι δάλλως δεν έχει νόημα ο νόμος. Ναι. Ο νόμος έχει ψηφιστεί και ισχύει. Σωστά. Οι δε καταγγελίες του κυρίου Στίγκα για τον Κασιδιάρη ότι χρησιμοποιεί μεθόδους Greek Mafia. Ναι, ήταν βαρύ αυτό. Δεν έχουν μόνο το χαρακτήρα να εκπέσουν των Σπαρτιατών από το αξίωμά του τώρα βάσει του νόμου. Προφανώς πρέπει να έχουν και κυρώσεις ποινικές αυτές καθ' αυτές. Είναι νέα ποινικά αδικήματα. Πρέπει να γίνει νέα αναζήτηση. Ναι. Σωστό. Και ένα τελευταίο σχόλιο πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, Υπουργέ, για την. Πορεία της εκλογής νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου πείτε και εσύ τον Κασελάκη. Εγώ είπα για την πορεία εκλογής νέου Προέδρου. Κουράστηκα να πω το για τον Κασελάκη. Νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε τις τοποθετήσεις των υποψηφίων. Ο Ευαγγελάτο σήμερα, όταν τον ρώτησε, ο Ευαγγελάτο πιστεύω πολύ έτσι αξιοπρεπώς και σωστά, γιατί κάθε και άκουσα τις ομιλίες της κυρίας Αχτσιόγλου και του κυρίου Παπά, αλλά έφυγε στην ομιλία του κυρίου Τζουμάκα.
υπονοώντας ότι το έκανε γιατί ο κ. Τζουμάκας έχει καταθεθεί. Τον έχει περάσει για νέες 14. Του κ. Κασελάκη. Είναι ο μόνος από εκεί που έχει μιλήσει. Από τους ψηφίους αρχηγούς που έχει μιλήσει κάτι κ. Κασελάκη. Άκουσα την εξής απάντηση. Πήγα στην τουαλέτα. Θέλω να πω ότι. Ναι, αλλά είπε μετά ότι έπεσε πάνω του ο κόσμος. Είμαι βουλευτή, δεν έχω ακούσει τέτοια δικαιολογία. Για κάποιον, γιατί αν θες να πας φυσικά στο μέρος, όλοι πάμε, δεν λέω όχι, ξαναγυρνάμε στις θέσεις μας, αν θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Όμως, ο κύριος Κασελάκης έχει ανακατώσει, έχει αναταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα της εκλογικής διαδικασίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία αίσθηση. Αυτό το ότι πέτυχε να δημιουργήσει αυτή την ένταση. Σας ανησυχεί για τα μελλοντικά και επερχόμενα. Ναι. Εγώ προσωπικά έχει επικεντρώσει την προσοχή τη κοινή γνώμη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι πάρα πολύ υπέρ. Νέοι άνθρωποι να μπαίνουν στην πολιτική. Τους ενθαρρύνω. Mm-hmm. Καλά κάνει ο κ. Κασελάκη και εμπλέκεται με την πολιτική. Για τον κ. Κασελάκη, πρέπει να σου πω, έχω και ένα δεύτερο λόγο να είμαι υπέρ. Είναι ομογενής. Mm-hmm. Εγώ από την εποχή που ήμουν γραμματέας στην αρχή και μετά πρόεδρος της Επιτροπής Αποδήμων Ελλήνων της Βουλής, έδινα μάχη για την ψήφο των Αποδήμων Ελλήνων. Νόμο που ψήφισε τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. σύμφωνα με τη δικιά μας λογική, οι Έλληνες ομογένειες πρέπει να έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη δική τους λογική, όχι, ναι. Διότι επειδή δεν ζουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να αποφασίζουν για μας, δεν ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι υποψήφιες πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνουν στους ομογενείς, όπου αν ίσχυε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορούσε να κατέβει. Δηλαδή, μόνο αυτό να σκεφτείς είναι συγκλονιστικό. Μου αρέσει που ο υποψήφιος πρόεδρος της αριστεράς είναι ένας στιγνός καπιταλιστής. Ο οποίος δούλευε στην Goldman Sachs την εποχή των μνημονίων που η Goldman Sachs χτύπαγε την Ελλάδα από τις αγορές και αφού αηδίασε με τον καπιταλισμό της Goldman Sachs αποφάσισε να γίνει εφοπλιστής. Όλα αυτά είναι καταπληκτικά να συμβαίνουν στην αριστερά. Πιστεύω ότι αυτά θα συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην ορίμανση της αριστεράς και στην ανισομάτωση της επιτέλους στον καπιταλισμό που είναι βασικό για να πάει η χώρα μας μπροστά. Και βεβαίως να πω επίσης ότι μου αρέσει πάρα πολύ που ο υποψήφιος πρόεδρος Κασελάκης, νομίμως υποψήφιος πρόεδρος πια με 30 υπογραφές και μάθαμε υπογραφή Πολάκη πρώτου. Είναι ένας κάτοχος offshore εταιρείας, δεν μπορεί να έχει πλοίο στο Μαϊάμι. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι ψηφίσει νόμο που απαγορεύει τους κατόχους offshore να έχουν πολιτικά δικαιώματα στην Ελλάδα και αυτό επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ το λύζεται σήμερα με τον ψηφίο πρόεδρο Κασελάκη. Όλα αυτά είναι υπέροχα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Προχωρούμε, κύριες και κύριοι, στο δελτίο μας. Εκλογικός πυρετός στο ΣΥΡΙΖΑ με τους 5 υποψηφίους για την Προεδρία να μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 10η Σεπτεμβρίου. Κυρίαρχος στόχος της Κουμουνδούρου είναι η μέγιστη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, ενώ εσωκομματικά πυρά δέχεται ο Στέφανος Κασελάκης. Με περιοδίες, ομιλίες και συνεντεύξεις συνεχίζουν στην τελική ευθεία για την εσωκομματική μάχη στον ΣΥΡΙΖΑ Εφή Αχτσιόγλου, Νίκος Παπάς, Στέφανος Τζουμάκας, Ευκλήδης Τσακαλώτος και Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος δέχεται απανοτά συντροφικά μαχαιρώματα και σκληρή κριτική. Εμφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης μέσω του Instagram. Δεν έχει κάποια σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρει ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα. Όχι μόνο η πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ανάγκη από τέτοιες μεγαλοστομίες και από την αναζήτηση μεσίων. Ο Στέφανος Κασελάκης στην εσωκομματική κριτική απαντά: αν θέλετε ένα κόμμα του 10-15%, δεν είμαι εγώ καταλληλότερος. Ας αφήσουμε τις αυταπάτες, υπάρχει μόνο ο δρόμος της νίκης, της αυτοδύναμης νίκης. Τα μέλη του κόμματος θα αισθάνονται ότι έχουν έναν προσιτό μαχητή δίπλα τους και θα το βλέπουν στην πράξη. Θα επικοινωνούν και θα λαμβάνουν απάντηση από την ηγεσία του κόμματος. Εσείς θα μου δώσετε την εξουσιοδότηση, εσείς θα με ελέγχετε και εγώ ενάντια στους μηχανισμούς δεν θα ανεχθώ καμία κυδαιμονία και καμία υπονόμευση από κανέναν. Παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ο Στέφανος Τζουμάκας. Κάποιοι κύκλοι ενδιαφέρονται να έχουν προσβάσεις στα κόμματα και να έχουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες να αλλάζουν την ατζέντα, να την υποβαθμίζουν, να την επιβάζουν και να την φουγάζουν από την πολιτική. Τα σχέδιά της για το κόμμα καταθέτει η Έφη Αχτσιόγλου. Από τη δική μου πλευρά καταθέτω το πολιτικό σχέδιο και το οργανωτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπός μου είναι να μπορέσουμε να έχουμε έναν δυνατό ΣΥΡΙΖΑ, έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ακριβώς για να μπορέσει να δοθεί μια άλλη προοπτική στην ελληνική κοινωνία, η οποία είναι εγκλωβισμένη σε μια σκληρή καθημερινότητα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δήλωσε πίστη στις συλλογικές ηγεσίες και όχι στον ηγέτη, που έχει αδιαμεσολάβει τη σχέση με τη βάση, ενώ εξαπέλυσε βέλη στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Είναι το ΠΑΣΟΚ που τις δεκαετίες του 90 και μετά, ή είναι όπως μερικά κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη.
Ευρώπη που φεύγουν σιγά σιγά από τον νεοφιλελευθερισμό και θέλουν. Ο τρόπος όμως που διαχειρίζεται την πολιτική είναι άκρος προβληματική. Σαφείς θέσεις των συνυποψηφίων του για όλα τα μεγάλα θέματα αναμένει ο Νίκος Παπάς. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει κινδύνους και θα ήθελα να ακούσω και τις θέσεις και των συντρόφων συνυποψηφίων και τη συντρόφισσα της ΕΠΗ βεβαίως όλων και για το ζήτημα που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε και αύριο την συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών. Έτσι, διότι εδώ διαβλέπω ένα κίνδυνο να έρθει μια συμφωνία η οποία αποδομεί όσα κατέκτησε η χώρα την περίοδο 15-19. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν, είναι και θα είναι όριμο τέκνο της ανάγκης. Εκφραστής της ελπίδας. Τηλεοπτικό σποτ με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 10 Σεπτεμβρίου δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις 10 Σεπτεμβρίου συμμετέχουμε στις εκλογές ανάδειξης Προέδρου. Διαμορφώνουμε το αύριο, ένα αύριο που ξεκινάει από εμάς. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου στις 10 του μήνα, η διαδικασία θα επαναληφθεί το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, ώστε την επομένη ο νέος ή η νέα αρχηγός να μιλήσει στην 87η ΔΕΘ. Μετά τις τρεις διαγραφές από τον Βασίλη Στίγκα, οι Σπαρτιάτες μετρούν πλέον και οι δύο ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών με χμές για τον πρόεδρο του κόμματος, που αριθμεί τώρα τη μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα της Βουλής. Ο κύριος Στίγκας πάντως, που αύριο θα καταθέσει στην εισαγγελέα του Αριουπάγου, παρά τους υπενιγμούς του για τον Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητά του για το Δήμο της Αθήνας. Μετά τις καταγγελίες από τον Βασίλη Στίγκα για σχέσεις των βουλευτών του με τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη, τις αναφορές του σε εκβιασμούς και πρακτικές μαφίας και τις τρεις διαγραφές τις οποίες προχώρησε στην ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Μανούσου, έρχεται να προσθεθεί τώρα και εκείνη του Κωνσταντίνου Φλόρου, ο οποίος τόνισε ότι δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα σε κανέναν να πει το οτιδήποτε για το άτομό του, πόσο μάλλον να γίνουν αναφορές σε επαφές με Greek Mafia, εκβιασμούς αλλά και να βάλει χέρι σε κρατικά χρήματα τα οποία, όπως τονίζει, ούτε του ανήκουν ούτε διαχειρίζεται, ενώ ο Γιώργος Μανούσος σημειώνει ότι δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει ούτε ένα λεπτό με έναν άνθρωπο που δηλώνει ότι βουλευτές ενός κόμματος που ψήφισαν χιλιάδες Έλληνες πολίτες και που είναι πεντακάθαροι έχουν συνδιαλλαγές με την Greek Mafia. Πολλές φορές έχω έρθει σε ρήξεις στη ζωή μου και είμαι από άνθρωπος πολύ αποφασισμένος. Αν δω ότι δεν μπορώ να προχωρήσω, αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να προχωρήσω και μόνος μου. Παρά τις προκλήσεις ωστόσο που αντιμετωπίζει το κόμμα του, που απειλούν ευθέως ακόμη και την ίδια του την επιβίωση, ο Βασίλης Στίγκας δηλώνει υποχρεωμένος τον Ηλία Κασιδιάρη και πρόθυμος να στηρίξει την υποψηφιότητά του για το Δήμο Αθηναίων. Εάν δεν με στήριζε ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και αυτή την απήχηση που έχει στον κόσμο, εγώ δεν θα είχα μπει στη Βουλή. Σπαρτιάτες δεν θα είχαν μπει στη Βουλή. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ θεωρώ χρέος μου, υποχρέωση, να τον στηρίξω σε αυτό το εγχείρημα που κάνει να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας, και αυτό έκανα. Έκλεισα τον κύκλο με τον Ηλία Κασιδιάρη, με στήριξε και τον στήριξα. Λακωνικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση για το κατά πόσον η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τα τεκτενόμενα στο κόμμα των Σπαρτιατών. Να εξετάζουμε γρήγορα όλες μας τις επιλογές. Μέσα στο ασφικτικό κοινοβουλευτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στους Σπαρτιάτες, ανοίγει η συζήτηση για ενδεχόμενες κυρώσεις εφόσον αποδειχθούν οι καταγγελίες στην ΚΑ. Εκτός συνόρων, η εξοχική κατοικία του Βλάντιμιρ Πούτιν στο Σότσι φιλοξένησε τις ιδιαίτερα κρίσιμες διαπραγματεύσεις του Ρώσου Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν, με την ελπίδα να αναβιώσει συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογκάν θα πιέσει σημαντικά το Ρώσο ομολογό του να επιστρέψει στη συμφωνία, ώστε να αποτραπούν αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών που θα οδηγήσουν σε ανατιμήσεις προϊόντων. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι συζητά για τα σιτηρά, αλλά δεν υπογράφει καμία συμφωνία. Στην κορυφή της ατζέντας, τόσο η τουρκική όσο και η ρωσική προεδρία έχουν θέσει το ζήτημα μιας νέας συμφωνίας για την εξαγωγή των ουκρανικών αλλά και των ρωσικών σιτηρών. Με βάση τα όσα διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, ο Πούτιν δηλώνει διατεθειμένος να συζητήσει εκ νέου το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά φαίνεται άκρως αρνητικός στο να προχωρήσει στην υπογραφή οποιασδήποτε δεσμευτική συμφωνία. Η Ρωσία από τον περασμένο Ιούλιο, όταν και αποχώρησε από τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης, υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία πως μια νέα συμφωνία δεν είναι απίθανη, αλλά η όρη της θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτούς που ίσχυαν στην προηγούμενη. Επί της ουσίας η Μόσχα ζητά εγγυήσεις και για τα δικά της σιτηρά και τα λοιπάσματα, υποστηρίζοντας πως ενώ υπήρχε σχετικός όρος στη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης, με διάφορα προσχήματα από τη Δύση δεν τηρήθηκαν οι όροι. Είμαστε готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту.
И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Verilen alternatif öneriler Karadeniz girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται επίσης απόλυτα έτοιμος να ενισχύσει εκ νέου το ρόλο της Τουρκίας, δίνοντας στον Ερντογάν χιλιάδες τόνους ρωσικών σιτηρών, τους οποίους η Τουρκία θα διοχετεύσει σε αφρικανικές χώρες, στις οποίες ο Πούτιν τον Ιούλιο δημόσια από την Αγία Πετρούπολη είχε δεσμευθεί πως θα στηρίξει χωρίς μάλιστα άμεσο οικονομικό αντίτιμο. Το μείζον στη συγκεκριμένη περίπτωση παραμένει το γεγονός πως τα ουκρανικά σιτηρά θα παραμένουν εκτεθειμένα σε ρωσικά χτυπήματα, σε αποθήκες της Ουκρανίας και ο χειμώνας που έρχεται θα φέρει περαιτέρω άνοδο στις τιμές των τροφίμων και των αγαθών πρώτης ανάγκης, ειδικά στην Ευρώπη. Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα που οι δύο πρόεδροι φαίνεται πως συζήτησαν έχει να κάνει με την περαιτέρω πρόσβαση της Τουρκίας σε ενεργειακές πηγές αλλά και υπηρεσίες της Ρωσίας. Εδώ ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε θετικός στην υπογραφή διμερού συμφωνίας με τη δημιουργία κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία και μάλιστα φαίνεται πως θέλησε να συνδυάσει τη συγκεκριμένη συμφωνία και με την πυρηνική ενέργεια, προτείνοντας νέο διμερές σύμφωνο Μόσχας-Άγκυρας για πυρηνικά εκτός του συμβολέου που είναι ανοιχτό για το εργοστάσιο στο Ακουγιού. Σε αυτές τις ρωσικές προτάσεις φαίνεται πως ο Ερντογάν θα απαντήσει θετικά, καθώς η έστω και μακροπρόθεσμη δέσμευση με τη Ρωσία θα δώσει σημαντικά κεφάλαια στην τουρκική οικονομία, την οποία ο Τούρκος πρόεδρος έχει ως βασική προτεραιότητα μετά και την τελευταία εκλογική του νίκη. Μια τέτοια διεύρυνση στις ενεργειακές σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας αποτυπώνεται ήδη και στο εμπορικό ισοζύγιο της πρώτης, καθώς η αύξηση εξαγωγών το 2022 από τη Ρωσία ξεπέρασε το 84%. Ο συνάδελφος ο Κώστας Μαρδάς είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα Κώστα. Και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αυριανή μετάβαση του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Και θέλω, επειδή τα παρακολουθείς, να μας πεις σε τι κλίμα γίνεται αυτή η συνάντηση και τι ακριβώς θα σηματοδοτήσει. Γίνεται σε ένα πρωτοφανές κλίμα μηδενικών παραβιάσεων. Κοίταξα τα στοιχεία από το ιστολόγιο του ΓΕΘΑ και τον Αύγουστο 0 παραβιάσεις. Συμπληρώθηκα δηλαδή 5 μήνες χωρίς η Τουρκία να στείλει ούτε ένα μαχητικό μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Αυτό έχει να γίνει από το 1964 που ξεκίνησε η παραβίαση, έχει γίνει πρώτη φορά. Άρα βλέπουμε ότι κάνει μια υποχώρηση η Τουρκία. Στην Κύπρο βέβαια είναι ατήλας, διότι στήριξε αυτή την επιχείρηση των Τουρκοκυπρίων εναντίον των δυνάμεων του ΟΗΕ. Εξέπεψε απειλές. Είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, λες. Μάλιστα. Απειλές κατά των δυνάμεων του ΟΗΕ, κατά της ακεραιότητας της σωματικής και προξένησε ζημιές οθώντας με τις μπουλντόζες αυτοκίνητα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, όσον αφορά τη θάλασσα του Αιγαίου, έχουν αυξηθεί οι λαθροδιακινητές κατά 200% σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν, αρνάκι στον αέρα του Αιγαίου, διακινητής ο Ερντογάν στη θάλασσα και ατήλας στην Κύπρο. Το σημαντικό όμως είναι η προσπάθεια να οδηγηθούμε στη Χάγη. Να σημειώσω τη φράση του Πρωθυπουργού ότι μερικές φορές πρέπει να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις ως αφετηρία για τη διαπραγματεύση για να πάμε στη Χάγη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτός ο διάλογος. Έχει κάνει μια υποχώρηση η Τουρκία. Είμαστε συγκρατημένοι, συγκρατημένα αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι είμαστε. Μπορεί να είμαστε και συγκρατημένα απεσιόδοξοι. Γιατί ο Ερντογάν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει την πολιτική. Μέχρι στιγμής όμως το πλαίσιο, ειδικά των παραβιάσεων, δημιουργεί μια προοπτική. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Αυτό ναι, θα έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό προετοιμάζει, αυτή η συνάντηση προετοιμάζει και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, θα γίνει η συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μετά το Δεκέμβριο έχουμε το κοινό Υπουργικό Συμβούλιο εκτός απρόοπτου που έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Θεσσαλονίκη. Επίσης θα συζητηθούν τα αεροναυτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι ένα σχέδιο εδώ και χρόνια που έχουν καταθέσει οι Αμερικανοί. Προσπαθούν να αποτρέψουν ένα αεροπορικό επεισόδιο.
ανάμεσα στις προτάσεις είναι να μην πλησιάζει το ένα αεροπλάνο κοντά στο άλλο, να μην γίνονται επικίνδυνοι έλλειμμοι, να μην θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι παρανομία αλλά μια απλή παραβατικότητα ή παραβιάση, ο οποίος βέβαια είναι παρελθόν και ελπίζουν να συνεχιστεί έτσι. Άρα το κλίμα είναι θετικό. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, ακόμα και αν κάνει κάποια υποχώρηση τακτικής μορφής για να οδηγηθούμε στη Χάγη, υποχωρεί, αλλά δεν αποχωρεί από το μέτωπο του Αιγαίου. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, ως εδώ και μη παρέκει, αφορά την άμυνα, δηλαδή τη στρατιωτική, την παρουσίαση του στρατού μας στα νησιά, αφορά την κυριαρχία μας στα νησιά, αφορά τα δικαιώματά μας και την κυριαρχία μας στις Βραχονησίδες. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η ενημέρωση που μας έρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι παράλληλα, επειδή και η Ελλάδα προσπαθεί να καλλιεργήσει τη θετική ατζέντα, έχουν υπάρξει και συσκέψεις οι οποίες αφορούν και σε αυτό το παγωμένο, το προηγούμενο δύσκολο διάστημα story των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και στα θέματα που μπορούν να δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης αυτής της θετικής ατζέντας, στο εμπόριο και σε διάφορα άλλα θέματα συνεργασίας. Δηλαδή δουλεύουν παράλληλα προσπαθώντας να δημιουργήσουν αυτό που μόλις περιέγραψες και προσπαθεί και η Τουρκία να καλλιεργήσει ένα κλίμα μιας βελτίωσης των σχέσεων. Σωστά. Είναι εύκολο να συναντηθεί κανείς με έναν Τούρκο και να συζητήσουν θέματα οικονομίας, τουρισμού, ανταλλαγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Εγώ είμαι στη Χίο, υπάρχει ένας διάπλος του στενού Χίο Τσεσμέ που κάνουν οι κολυμβητές μας. Έρχονται Τούρκοι εδώ, σε σύνολο πληθυσμού 50.000 στο νησί, 25.000 ήταν Τούρκοι μέσα στο καλοκαίρι και από την αρχή του στον Μπαϊράμι. Αλλά το θέμα είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ορισμένα είναι πονηρά τοποθετημένα από την Αμερική που μειώνουν την ελληνική παρουσία στο Αιγαίο. Σωστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι θα υπάρχει ενημέρωση των ελληνικών αεροσκαφών όταν θα φτάνουν στα μισά του Αιγαίου να δίνουν την ειδοποίηση σε ένα στρατηγείο, ας πούμε, του ΝΑΤΟ στην Νάπολη. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, Κώστα. Λοιπόν, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Τώρα, τι και αν οι αρχές και οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν ισχύει, περίπου 3.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν για τις νέες ταυτότητες, πεπισμένοι ότι θα μας παρακολουθούν με αυτές και θα παραβιάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα. Με θρησκευτικά σύμβολα, προσευχές και προφητείες επιμένουν στην άρνησή τους, καταγγέλλοντας οργανωμένο σχέδιο καταπάτησης της ελευθερίας. Είναι εικόνες από τα όσα έγιναν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την πορεία που πραγματοποίησαν αρνητές των νέων ταυτοτήτων στη Θεσσαλονίκη με προσευχές και κρατώντας στα χέρια τους σταυρούς, εικονίσματα και λάβαρα. Βροντοφώναξαν την αντίθεσή τους με βασικό επιχείρημα ότι παραβιάζονται οι ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, αφού το τσιπάκι στη νέα ταυτότητα θα έχει, όπως λένε, όλα τα προσωπικά τους δεδομένα και θα δίνει και τη δυνατότητα εντοπισμού τους. Είμαστε ενάντια σε όλα αυτά που πάνε να συμβούν. Πάμε να χάσουμε τα πάντα. Την ελευθερία μας το κυριότερο. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση και οι συγκυβερνώντες σε αυτό το στάδιο της ζωής μας φέρουν τις ταυτότητες στην Ελλάδα? Αναρωτιέμαι, ποιος θα έχει πρόσβαση? Κάποιοι διαμαρτυρόμενοι θεωρούν ότι οι νέες ταυτότητες προωθούνται από την ελληνική πολιτεία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίγουν το δρόμο για τον Αντίχριστο. Παρόντες και οι ανεξάρτητοι πλέον πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών Κόντης και Κατσιβάρδας. Είμαστε εναντίον και σαν ανεξάρτητοι και πριν σαν κόμμα. Το ζήτημά μας είναι να προστατεύσουμε την μερίδα του ελληνικού λαού, ο οποίος με βάση τα θρησκευτικά του πιστεύω αφενός και αφετέρου τα προσωπικά δεδομένα που είναι έκφανση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, ζητά κατ' ουσίαν δημοψήφισμα για να μην χορηγηθεί η νέα ταυτότητα στην παρούσα χρονική συγκυρία. Παρά τη διαβεβαίωση από κυβερνητικούς αξιωματούχους και ειδικούς ότι δεν υπάρχει σύστημα γεωεντοπισμού, ούτε ο ΆΜΚΑ στις νέες ταυτότητες και ομάδα αίματος, μόνο αν το επιθυμεί ο κάτοχος και με βεβαίωση νοσοκομείου, ο παραλογισμός συνεχίζεται, όπως και η αδικαιολόγητη ταύτιση με τη θρησκεία και την ορθοδοξία. Αυτή την ταυτότητα που έχω τώρα γνωρίζω τι γράφει, είναι συγκεκριμένες λέξεις, είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία. Δεν γνωρίζω για την καινούργια ταυτότητα ποιος έχει πρόσβαση, τι πληροφορίες μπορεί να παρέχει. Εδώ είναι το ευρωπαϊκό τσιπάκι,
Και εδώ είναι το ελληνικό τσιπάκι. Γεμίσαμε τον τόπο αρνητές χωρίς λόγο. Εγώ δεν λέω να μην έχεις αμφιβολίες, έχετε κάτι καινούριο. Οφείλεις να ρωτήσεις. Ρε παιδί μου, θα ξέρουν τον άμκα μου, άρα το όλο το ιστορικό μου, το ιατρικό. Όχι, δεν θα το ξέρουν. Αν εξακολουθείς να επιμένεις αυτό, κινείσαι στη σφαίρα του παραλογισμού ή του σκοταδισμού. Αυτή η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από κάλεσμα οργανώσεων που αντιδρούν στις νέες ταυτότητες και είχαν πρωτοστατήσει και στις διαμαρτυρίες κατά των εμβολίων για τον κορονοϊό. Παραμένουμε ανεμβολίαστοι! Η οργάνωση βέβαια της διαμαρτυρίας στη συμπρωτεύουσα έγινε μέσω των social media, στα οποία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που είναι ιδιαιτέρως καχύποπτοι για τα προσωπικά τους δεδομένα στις νέες ταυτότητες, είναι εκτεθειμένοι σαν ανοιχτό βιβλίο μέσω των αναρτήσεών τους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.